Μία ακόμη σεζόν με ρεκόρ αφίξεων προμηνύεται η φετινή συνολικά για τον ελληνικό τουρισμό και ειδικά για την Κρήτη που βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων προορισμών της χώρας σύμφωνα και με την TUI. Τα πρώτα τσάρτερ έφτασαν στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων στις 23 Μαρτίου με το Πάσχα των Καθολικών που γιορτάζεται αύριο να αποτελεί ορόσημο για την έναρξη της σεζόν και τυπικά. Σταδιακά αρχίζει και εξελίσσεται η τουριστική περίοδος. Ξεκίνησε όπως είπαμε. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, το επίπεδο των προκρατήσεων είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Οπότε από εδώ και έπειτα απομένει, έχουμε φυσικά πολύ χρόνο μπροστά μας, να δούμε πώς σιγά σιγά θα επιβεβαιώνεται αυτή η αισιοδοξία. Οι προκρατήσεις στα ξενοδοχεία των Χανίων φτάνουν σήμερα στο 30-35%, ενώ η Ένωση Ξενοδόχων εκτιμά ότι στα μέσα Μαΐου η τουριστική κίνηση θα έχει μπει σε σταθερή συνεχή ροή. Θα γίνουν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι μια χρονιά που θα γίνουν πολλές κρατήσεις τελευταία στιγμή, αλλά ένα πολύ ικανοποιητικό νούμερο για να ξεκινήσει η σεζόν. Έτσι και να σημειώσω επίσης ότι και ο Απρίλιος είναι κατά κύριο λόγο μήνας όπου συνεχίζουν και τρέχουν διάφορες προσφορές για όλη την περίοδο. Δυναμική αναμένεται η τροφοδότηση του ελληνικού τουρισμού από σκανδιναβικές χώρες που παραδοσιακά και στα Χανιά καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής πίτας. Νέες αγορές ταυτόχρονα εμφανίζουν τάση ανόδου. Η Γαλλία είναι μια σχετική νέα αγορά, σχετικά νέα αγορά, η Τσεχία για το αεροδρόμιο των Χανίων. Αλλά ο βασικός όγκος τόσο στη χώρα όσο και στην Κρήτη, στα Χανιά ιδιαίτερα. Θα έλεγα θα είναι από τις ίδιες χώρες, παύλα πηγές επισκεπτών. Τα μηνύματα που φτάνουν από τον μεγαλύτερο tour operator της Ευρώπης, την TUI, είναι εξαιρετικά αισιόδοξα, καθώς ο ταξιδιωτικός οργανισμός είδε τις κρατήσεις να αυξάνονται κατά 30% το πρώτο τρίμηνο για την Ελλάδα, ενώ η εκτίμηση είναι πως η αύξηση θα κυμανθεί στο 10%. Η Ελλάδα οδεύει προς την υψηλότερη επίδοση όλων των εποχών. Η Κρήτη, η Ρόδος και η Κος παραμένουν κορυφαίοι προορισμοί για τους πελάτες της εταιρείας. Την ίδια στιγμή, τα προβλήματα που καταγράφηκαν πέρυσι όσον αφορά την στελέχωση ξενοδοχειακών μονάδων με το απαραίτητο προσωπικό, φέτος επιχειρείται να αντιμετωπιστούν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, Μανώλη Γιαννούλη, με ξενοδόχο υπαλλήλους από άλλες περιοχές εντός και εκτός Ελλάδος. Επιστρέφει ο κόσμος πίσω. Σίγουρα υπάρχουν πολλά κενά, αλλά κοιτάμε να καλυφθούν και θα καλυφθούν. Γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και από την υπόλοιπη Ελλάδα να έρθουν να δουλέψουν στην Κρήτη. Ενώ παράλληλα θα έλεγα ότι και πολλοί κόσμος από την Ευρώπη και από άλλες χώρες, τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης, ενδιαφέρον να έρθουν τουλάχιστον για όλη τη σεζόν. Το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου υπολογίζεται ότι οι πληρότητες στα ξενοδοχεία των Χανίων θα είναι σταθερά πάνω από το 80%.